Μπες στο mylogo-t-shirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στην Ομόνοια για την εξαιρετική πορεία της στο φετινό πρωτάθλημα. Είναι η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος μαζί με τον Απόλλωνα. Όσον αφορά το απόψινο παιχνίδι, και οι δύο ομάδες νομίζω ένιωσα μια απογοήτευση στο ότι δεν κατάφεραν να περάσουμε στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου. Παλέψαμε το παιχνίδι και οι δύο τα παιχνίδια μας, αλλά στο τέλος χάσαμε. Ήταν δύσκολο για μας να διαχειριστούμε την ήττα και να πείσουμε τους παίχτες ότι ακόμα δεν τελείωσε το πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά μπήκαν στο παιχνίδι σήμερα και έδειξαν ότι ήθελαν να κερδίσουν τον αγώνα. Εκμεταλλευτήκαν το γεγονός ότι η Ομόνοια ήταν αρκετά στοχή στο παιχνίδι, ειδικά από τη γραμμή των 6.75, το οποίο γεγονός είναι το μεγάλο τους όπλο αυτή τη χρονιά. Από την άλλη, εμείς προσπαθήσαμε να βάλουμε την μπάλα κοντά στο καλάθι στο range και να πάρουμε πράγματα από αυτό τον τομέα του παιχνιδιού και τα καταφέραμε. Στο τέλος ήμασταν πιο ψύχρεμοι, πιο εύστοχοι και καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Μας απομένει ακόμα ένα παιχνίδι αντίον της ΑΕΚ την Κυριακή στο Παραλίμνη. Είναι το τελευταίο της σεζόν. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια αξιοπρεπή εμφάνιση και γιατί όχι να παλέψουμε για την νίκη. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια στο φίλο μου Νικόλα και στην ομάδα του Παραλιμιού για τη δίκαιη σημερινή τους νίκη. Θα συμφωνήσω σε αυτά που είπε, να μην τα επαναλαμβάνω. Απλά για μας σήμερα καθαρά χάθηκε το παιχνίδι από την αστοχία μας από τα 6.75, είναι μέρος του παιχνιδιού και αυτό. Θέλω να πω ότι ο στόχος του η ομάδα να είναι ανταγωνιστική όλη τη σεζόν επιτεύχθηκε. Τα παιδιά κάθε παιχνίδι προσπαθούσαν για το καλύτερο. Δεν μπορεί κάθε βραδιά να είναι η βραδιά σου και φυσιολογικά έρχονται και οι ήττες. Από εκεί και πέρα απομένει άλλο ένα παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και σε αυτό το παιχνίδι και να τελειώσει απλά έτσι όμορφα η χρονιά για εμάς. Ελπίζω όλα αυτά που καταφέραμε σαν ομάδα σε διοικητικό, από διοικητικό επίπεδο μέχρι προπονητικό και σε παιχτικό επίπεδο να είναι η απαρχή για να χτιστεί μια καλαθοσφαιρική ομάδα της Ομόνοιας η οποία στο μέλλον να μπορεί να διεκδικά επίσης όρις και τρόπαια. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Να δώσω τα συγχαρητήρια μου πρώτα στην ομάδα της Ομόνοιας για την εξελική της πορεία μέχρι τώρα στη χρονιά. Και από εμάς είμαστε χαρούμενοι. Μετά από πολλά παιχνίδια κερδίσαμε το παιχνίδι στο τέλος. Από τα τελευταία παιχνίδια χάνουμε πάντα στις λεπτομέρειες. Ακολουθήσαμε πιστά το αμυντικό μας πλάνο, νομίζω σε ολόκληρο το παιχνίδι και αυτό μας βγήκε. Τώρα στη συνέχεια έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι ζωής και θανάτου στο Παραλίμνη εναντίον της ΑΕΚ. Θα προσπαθήσουμε, όπως είπε ο κόσμος, να είμαστε αξιοπρεπείς, ανταγωνιστικοί και να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε από αυτό το παιχνίδι για να κλείσει η χρονιά όσο το δυνατό καλύτερο. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Παραλιμνίου για την νίκη. Θεωρώ ότι μπήκαν καλύτερα στον αγώνα. Ήμασταν αρκετά στόχοι γενικά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και γι' αυτόν δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το σημαντικό μας όπλο που είναι αυτή τη χρονιά, το σούτ πίσω από τα 6.75. Στο τέλος χάσαμε κάποια κρίσιμα rebound, τα οποία δώσαν δεύτερες ευκαιρίες στο Παραλίμνη που τις εκμεταλλεύτηκε. Οπότε το αποτέλεσμα ήταν φυσιολογικό. Ελπίζω η Ομόνοια να συνεχίσει αυτό το καλό που ξεκίνησε φέτος. Είμαστε σαν οικογένεια και θεωρώ ότι
με αυτήν τη διοίκηση θα προχωρήσει μπροστά. Καλή συνέχεια και στις δύο ομάδες.